Κυρίες και κύριοι, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή είναι κατεξοχήν κοινωνικά αγαθά και καθολικό δικαίωμα του λαού και της νεολαίας. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υγεία, πνευματική και σωματική, συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, στην οικοδόμηση σχέσεων φιλίας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης και συνιστά φορέα ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων. Με αυτό το κριτήριο εξετάζουμε και το φαινόμενο της οπαδικής βίας, το αποτέλεσμα της οποίας το ζήσαμε πρόσφατα με τη φρικτή δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα που πάντα έθετε και θέτει το ΚΚΕ είναι ποιες είναι οι αιτίες της οπαδικής βίας, του χουλιγκανισμού. Ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν και μεταβάλλουν ένα νεαρό φίλαθλο σε θλιβερό χούλιγκαν. Το ρωτάμε διότι η βία δεν αντιμετωπίζεται αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια. Διότι δεν παράγει ο αθλητισμός βία από μόνος του. Δεν ήρθε ούτε ως θεϊκή τιμωρία, ούτε φταίει το κακό το ριζικό μας. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Είναι φανερό ότι στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, αντικειμενικά και ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό, έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα, υποταγμένο στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό, ειδικότερα με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Γι' αυτό και ποτέ, μα ποτέ, σε κανένα νόμο, σε καμία διεθνή ευρωπαϊκή σύμβαση, με κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, δεν υπάρχει η στοιχειώδης σύνδεση του φαινομένου της οπαδικής βίας με το επαγγελματικό εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, παράγωγο του οποίου είναι η βία. Αντίθετα, με πρόσχημα πάντα την πάταξη των φαινομένων βίας, διαφθοράς, διαπλοκής και ανομίας στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, η κάθε κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να θέτει απλώς κάποιους κανόνες και να παίρνει μέτρα καταστολής και αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Μόνο και μόνο για να μην χαθεί η μπάλα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών και με σαφή πρόθεση να μην διασαλευτεί η ελεύθερη δράση τους και η κερδοφορία τους. Για παράδειγμα, ο τελευταίος αθλητικός νόμος, μόνο κατ' όνομα, τι προβλέπει? Αύξηση ποινών, απαγόρευση της αναστολής έκτησης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, διεύρυνση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα για την εγκληματική οργάνωση, με την προσθήκη σε ό,τι αφορά την τέλεση πλημελημάτων των ένομων αγαθών της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, για τα οποία επέρεται η Νέα Δημοκρατία, το ακούσαμε και από την ομιλήτρια της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο, επαναφορά του κουκουλονόμου, προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων, σύσταση ψηφιακού μητρώου μελών λεσχών φιλάθλων και ίδρυση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της αστυνομίας. Αυτά προβλέπει. Είναι δοκιμασμένες συνταγές. Τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα? Αυστηροποίηση ποινών, ανάθεση στις αθλητικές εταιρείες τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, βάζοντας το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Αναβάθμιση και συστηματοποίηση των παρακολουθήσεων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Νόμιμη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής, που πολύ εύκολα μπορούν να γενικευθούν, οδηγώντας στην παραβίαση δημοκρατικών ελευθεριών, χρήση προσωπικών δεδομένων εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης και απλώνεται σε όλο το κοινωνικό πεδίο. Τα περιστατικά βίας αναδεικνύουν τη γένεια αυτών των μέτρων. Τα κατασταλτικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση, τη βία και το χουλιγκανισμό. Μεταφέρονται και εκτός γηπέδου. Αυτό ζούμε στη χώρα μας, αυτό ήδη το έχουμε ζήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι επιχειρηματίες δεν θέλουν γεγονότα και βία μέσα στο γήπεδο, τα θέλουν έξω από το γήπεδο. Η οπαδική βία αποτελεί αντανάκλαση της βίας που δέχεται καθημερινά ο νέος και η νέα της λαϊκής οικογένειας στους χώρους δουλειάς, στο σχολείο, στην κοινωνία ευρύτερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μέσα σε αυτά τα φυτώρια ο φασισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος, μολύνει τα μυαλά των νέων με το δηλητήριό του. Υπό την έννοια αυτή, η οπαδική βία, ναι, είναι συνώνυμη
με συγκεκριμένη στάση ζωής που ενδυνάμει παραπέμπει σε φασιστικά τάγματα, παρασύροντας, που δεν έχουν βέβαια τέτοια χαρακτηριστικά εξ αρχής, νέους, και τους κάνουν συνένοχους στην πορεία. Αποδεδειγμένα βρέθηκε συσχέτιση αυτών των οπαδικών στρατών με φασιστικές ομάδες στα γεγονότα των Νεπάλ, Ευόσμου και Σταυρούπολη, σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με δολοφονικές επιθέσεις σε μέλη της ΚΝΕ, προοδευτικών αριστερών ανθρώπων, σε μεταναστόπουλα. Κι όμως η κυβέρνηση ακολουθεί την τακτική των ίσων αποστάσεων, επιχειρώντας να συγκαλύψει τα γεγονότα με συμψηφισμούς, υιοθετώντας ανοιχτά το σύνθημα «Όχι στη βία, από όπου και αν προέρχεται», το ακούσαμε και σήμερα εδώ μέσα, δίνοντας έτσι άφεση αμαρτιών στη δράση αυτών των ομάδων. Αυτά είπαν και η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Συρίγος για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε σχέση με τις απορίες του ΣΥΡΙΖΑ για το αν απέδωσαν οι 4.500 προσλήψεις, 2, 3, δεν ξέρω πόσες είναι, των ειδικών φρουρών και η υπερστελέχωση των μονάδων τήρησης της τάξης όπως τις αποκαλεί, κατά τη γνώμη μας είναι περιόνου σκιάς. Αλήθεια, δεν το γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ποτέ αυτές οι μονάδες δεν έχουν στόχο την εγκληματικότητα? Χωρίς να ταυτίζουμε βέβαια τον κατασταλτικό ρόλο των έτσι και αλλιώς της αστυνομίας με τον αστυνομικό εργαζόμενο που αναλαμβάνει αυτό τον άχαρο ρόλο. Η στελέχωση και η υπερστελέχωση των ομάδων δράσης, της πανεπιστημιακής αστυνομίας και των ομάδων διαχείρισης συγκεντρώσεων έχουν ένα και μόνο προσανατολισμό, τον αγωνιζόμενο εχθρό λαό. Η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού δεν έχει μόνο την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί παράσημο το δόγμα νόμος και τάξη. Έχει την υπογραφή και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνο δεν κατάργησε τα ΜΑΤ όπως έλεγε προεκλογικά, αλλά έβγαλε στους δρόμους και τις αύρες πατέντα που ακολουθεί πιστά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο δεν κατάργησε τον τρομονόμο όπως έλεγε προεκλογικά, αντίθετα τον ενίσχυσε ως κυβέρνηση με νέες διατάξεις. Το σύστημα ούτε θέλει ούτε μπορεί να ξεριζώσει τη μήτρα της απείλας, που είναι ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και δεν το καταδικάζει κανένας από εσάς τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Η βία γύρω από τον αθλητισμό δεν μπορεί να εκλείψει με νομοσχέδια. Είναι υποκριτική στάση των κυβερνήσεων που από τη μία επιχειρούν έλεγχο και μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και από την άλλη οικονομικό στραγγαλισμό του ερασιτεχνικού αθλητισμού, των σωματείων, εργαζομένων και αθλητών, εκβιαστικές μεθοδεύσεις με το Μητρό αθλητικών σωματείων από την παρούσα κυβέρνηση και προσπάθεια αποδιγέτησης σωματείων και ομοσπονδιών τη στιγμή που δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα έχουν συγχωνευτεί, έχουν κλείσει, αδυνατώντας να πληρώσουν προπονητές και αθλητές. Δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο η ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, η συμμετοχή της νεολαίας αυτών, αγνοώντας τις προτάσεις των μαζικών και επιστημονικών φορέων. Για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν είναι εμπόρευμα ούτε πολυτέλεια. Και οι άνθρωποι πολύ περισσότερο δεν είναι αναλώσιμα αντικείμενα. Είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Και προϋπόθεση γι' αυτό είναι η οικονομική και υλική στήριξη των σωματείων στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Η ενίσχυση της φυσικής αγωγής στο σχολείο με σύγχρονες υποδομές, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθάνε την ψυχοσωματική ανάπτυξη και στην ανίχνευση του ταλέντου. Ο λαός έχει ανάγκη από ένα αθλητισμό όπου από απλός θεατής και δέκτης που είναι σήμερα να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή, όπου η νεολαία, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα θα συμμετέχουν και σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Αυτό που χρειάζεται για να κοπεί το κακό από τη ρίζα είναι η κατάργηση των ΠΑΕ και κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένου τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, σε πάσης φύσεως στοίχημα και την ένταξη των ανωνύμων αθλητικών εταιριών, των ΠΑΕ, των ΚΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους και για τα περιουσιακά τους. Μόνο έτσι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο να είναι business και τζόγος. Η πραγματική εξυγίανση απαιτεί τη δημιουργία ενός άλλου οικοδομήματος που θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα διοικείται και θα ελέγχεται σε τακτική βάση από φύλαθλα και άλλα λαϊκά όργανα και οι ομάδες θα κρίνονται εντός των γηπέδων. Μόνο έτσι θα απαλλαγεί οριστικά ο αθλητισμός από την αρρώστια και τη σαπίλα. Αυτό μπορεί να κατακτηθεί σήμερα
με άλλη εξουσία, όπου ο κεντρικός σχεδιασμός σε πανελλαδική κλίμακα, με κατανομή προσωπικού και υποδομών, με ανάπτυξη όλων των μορφών σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο, στο Δήμο, στη γειτονιά, θα είναι το πρωταρχικό. Και ακριβώς επειδή, κλείνοντας με αυτό κυρία Πρόεδρε, επειδή η τελευταία δολοφονία ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, ξέρετε, 9 έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια, 9 δολοφονίες. Και επειδή ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτή η τελευταία δολοφονία, ο λαός και η νεολαία πρέπει αποφασιστικά και οργανωμένα να στοχεύσουν στις αιτίες. Στο βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε αρένα επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο νέος φίλαθλος να μην βλέπει τον απέναντι οπαδό σαν αντίπαλο και τον μεγάλο παράγοντα στα επίσημα σαν Θεό και σωτήρα να κάνει τεμενάδες σε καταβατασία ευεργέτες που κυνηγάνε το κέρδος, που ξεπλένουν χρήμα και γίνονται μαφιόζοι, να πιέζει να του χαριστούν χρέη που τον ίδιο τον πνίγουν κι ας είναι ψηλά για αυτούς. Μόνο έτσι το ποδόσφαιρο και το κάθε άθλημα θα γίνουν ένα παιχνίδι που θα τα χαίρεται πραγματικά ο κόσμος, σμίγοντας όμορφα τους ανθρώπους κάθε Κυριακή.